Όλοι με όλους θα παίξουν. Εντάξει, η σειρά είναι κάπως το θέμα και από ό,τι είδα, πρώτες τρεις αγωνιστικές, τα δυο εκτός, ένα ντέρμπι, σε μια εποχή που θα είναι και στη Μέση Ευρώπη. Εντάξει, αυτό πάντα παίζει το ρόλο του, αν έχεις μαζεμένα ένα ντέρμπι. Εμείς αυτό που η αλήθεια είναι ότι ελπίζαμε να μην συμβεί, να μην έχουμε ντέρμπι εντός έδρας λόγω των τιμωριών, αλλά δυστυχώς η κλήρωση έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα, αφού θα αγωνιστούμε με την ΑΕΛ και με την Ανόρθωση στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Περιμένουμε να οριστεί ακριβώς το πώς θα πάνε οι τιμωρίες με τα δύο κεκλεισμένων και το σύνολο των τεσσάρων στον άδειο πέταλο. Από εκεί πέρα όμως αγωνιστικά αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να βλέπουμε κάθε παιχνίδι με σοβαρότητα. Θέλουμε να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε το έκτο συνεχόμενο πρωτάθλημα, άρα είναι όπως κάνει τις περισσότερες νίκες. Πρώτη επίσημη σέντρα είναι 9 Αυγούστου που έχει με το Super Cup, υπάρχει καιρός. Προέρχει αυτό που προέρχει είναι 12 του μήνα, το πρώτο παιχνίδι είναι την Τελάδα. Σίγουρα. Αυτό είναι και ο πιο σημαντικός στόχος του ΑΠΟΕΛ, η ευρωπαϊκή πορεία. Δηλαδή μπορεί να εξυπηρετήσει σε διάφορες παραμέτρους και αγωνιστικά και οικονομικά. Έχει γίνει αρκετή δουλειά για να είμαστε έτοιμοι σε ό,τι αφορά στο πρώτο παιχνίδι. Βεβαίως, απόλυτο βαθμό ετοιμότητας δεν μπορεί να έχει σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όμως αυτό που περιμένουμε είναι μια ομάδα η οποία να είναι έτοιμη να αντεπεξέλθει στην πρόκληση της Τούτερας με σοβαρότητα, χωρίς ίχνος υποτίμησης. Νομίζω ότι έχουν βγει διάφορα μηνύματα από τον τελευταίο καιρό, αλλά και διαχρονικά. Ο ΑΠΟΕΛ να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την κάθε πρόκληση και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Ταυτόχρονα υπάρχει και το κεφάλαιο ενίσχυση. Χθες ο Λούκας Σόζα, αν και υπάρχει ένα θέμα με τον Λούκας Σόζα, απομένει κεντρικός αμυντικός. Ναι, όπως έχουμε πει, είναι η προτεραιότητα να βρούμε ένα κεντρικό αμυντικό λόγω και του τραυματισμού του Νικόλα. Κοίτα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Είχαμε κάνει μια έντονη προσπάθεια σε ό,τι αφορά στην απόκτηση του Νορβηγού του Σκιόρβικ. Η Ρόζενμπορκ ήταν αρνητική στο να τον παραχωρήσει. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αρνητική να τον παραχωρήσει ή ζήτησε ένα ποσό που δεν ήταν στα δεδομένα. Όχι, αρνητική στο να τον παραχωρήσει. Μάλιστα. Και, πότε αναμένεται τώρα το πότε αναμένεται τα κλήση είναι σχετικό. Μπορεί και σε μια ώρα, μπορεί και σε 10 μέρες. Απάντησε από μόνο σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα ότι υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις στο τραπέζι. Γίνονται αυτή τη στιγμή κάποιες συζητήσεις. Μόλις καταλήξουμε, τότε θα το ανακοινώσουμε. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Ελλάδα για Ρισβάνη. Όχι, δεν έχουμε κοιτάξει αυτή την περίπτωση καθόλου.